Εγώ έχω καλέσει λίγο δύο κουβέντες παραπάνω τον κύριο Γιώργο Μακράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των δασκάλων του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, αν και βέβαια πριν από τον σχολικό εκφοβισμό, ενδοσχολικό εκφοβισμό. Κύριε Μακράκη, νομίζω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα τα οποία εκκρεμούν. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Σβιγιάκη, καλή εβδομάδα. Επίσης, το ένα έχει να κάνει με την αποψινή κινητοποίηση των φορέων και όλων εσάς στην Πλατεία Ελευθερίας, και το δεύτερο είναι αυτό με το θέμα με την αξιολόγηση, γιατί το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε ότι εν μέσω αντιδράσεων μπορεί να πραγματοποιείται η ατομική αξιολόγηση Αιγαίο, Κρήτη, Πελοπόννησο, ωστόσο λέει ότι η αρχή έγινε και η αλλαγή μιας παγιωμένης κουλτούρας όπως αυτής για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χρειάζεται υπομονή, επιμονή και χρόνο. Ξεκινήστε από το πρώτο. Πραγματικά συγκλονιστικό. Ακόμα ο πόνος υπάρχει, η θλίψη, ανάμεικτα αυτά τα συναισθήματα. Και θα συνεχίσει να υπάρχει, πιστέψτε με. Και θα συνεχιστεί, προφανώς. Και πρέπει να απαντηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν, διότι δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για τρένα τα οποία ήταν στον αυτόματο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κοινωνία και οι κινητοποίησεις που γίνονται και εδώ στο Ηράκλειο την Παρασκευή, η σιωπηρή διαμαρτυρία σήμερα στις 7 η ώρα, νέα διαμαρτυρία, οι κινητοποίησεις που γίνονται σε όλη τη χώρα από νέους ανθρώπους, από μαθητές με τους γονείς τους, από όλο το φάσμα των σωματείων και των συνδικάτων, αναζητούν τις ευθύνες εκείνες που υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ήδη ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και τα οποία έχουν τρομερές ελλείψεις στην υποδομή του σιδηροδρομικού δικτύου, και προφανώς όλα αυτά είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στις επόμενες μέρες και εμάς ως ενεργούς πολίτες, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι το 2023 δεν υπήρχαν σταθμούς τηλεδιοίκησης, δεν υπήρχε όλες εκείνες οι προδιαγραφές και οι κανόνες ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το ζήτημα προφανώς και εμείς θα συμβάλλουμε ως σωματείο, ως συνδικάτα, στο να μην μείνει τίποτα αναπάντητο και να απαιτηθεί η δικαιοσύνη που πρέπει και οφείλουμε να αποδώσουμε στις οικογένειες των θυμάτων. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο θέμα, κυρία Δουλγεράκη, με την αξιολόγηση, εμείς έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους. Έχει ξεκινήσει όντως, κύριε Μακράκη, έχει ξεκινήσει όντως η αξιολόγηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε Αιγαίο, Κρήτη, Πελοπόννησο, όπως το λέει το Υπουργείο? Έχει ξεκινήσει, όχι στο βαθμό που θα ήθελε το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσει. Και τι εννοώ? Ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσω μιας fast track διαδικασίας προσπάθησε να επιβάλλει με το καλημέρα στην ανάληψη του καθηκόντων του των νέων σχολικών συμβούλων να αξιολογήσουν. Εμείς λέμε αντιπαιδαγωγικά και αντιεπιστημονικά και έχουμε αναλύσει τους λόγους με τους οποίους διαφωνούμε με αυτό το περιεχόμενο της αξιολόγησης. Και μάλιστα με εκβιαστικό τρόπο απέναντι στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, δηλαδή με το δίλημα το εκβιαστικό, ή αξιολογήσε είτε δεν μονιμοποιήσε οριστικά. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και από όλο το φάσμα προφανώς του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και εν προκειμένου και από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο κύμα άρνησης της συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία. Το προηγούμενο διάστημα η απεργιακή κινητοποίηση στις 15 Φλεβάρι με 72% συμμετοχή σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, αλλά με τον ίδιο μέσο όρο περίπου σε κάθε γωνιά της χώρας, με τις μεγάλες συναθρήσεις στις συνελεύσεις και στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων, αλλά και των νέων κινητοποίησεων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, αποτυπώνεται, αν θέλετε, η αντίδραση που υπάρχει στον εκπαιδευτικό κόσμο και η κοροϊδία από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας ότι γίνεται, ότι υλοποιείται η ατομική αξιολόγηση. Ναι, αλλά το Υπουργείο σας απαντά, η αρχή έγινε και η αλλαγή μιας παγιωμένης κουλτούρας όπως αυτής για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χρειάζεται υπομονή, επιμονή και χρόνο. Η
Είναι στρεβλό και ψευδές αυτό που αναφέρει για αλλαγή κουλτούρας. Ούτως ή άλλως η εκπαιδευτική κοινότητα έχουμε στην κουλτούρα μας τη λογοδοσία και τη διαδικασία της ανατροφοδοτικής αξιολόγησης και σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε επίπεδο εκπαιδευτικού. Έχουμε καταστήσει σαφές δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση γίνεται με όρους fast track διαδικασιών. Δηλαδή δεν μπορεί ένας σχολικός σύμβουλος χθες να αναλάβει καθήκοντα στη συγκεκριμένη θέση και την επόμενη μέρα να τον καλεί το Υπουργείο Παιδείας να πάει να αξιολογήσει έναν εκπαιδευτικό που ούτε έχει γνωρίσει το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα έχει υπό την υποπτία του, ούτε έχει γνωρίσει τις κοινωνικές, τις μορφωτικές συνθήκες των σχολικών μονάδων που έχει υπό την υποπτία του. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολικού συμβούλου. Ορίστε. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολικού συμβούλου. Αυτό λέμε, ο ρόλος ο πρώτιστος του σχολικού συμβούλου είναι να είναι ένας υποστηρικτικός θεσμός παιδαγωγικός της εκάστοτε σχολικής μονάδας, του εκάστοτε εκπαιδευτικού που αντιμετωπίζει ζητήματα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά που θα πάει να βοηθήσει σε περιπτώσεις εκείνες που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός ή η σχολική μονάδα να παρέμβει παιδαγωγικά. Παιδιά και οι οικογένειες, γι' αυτό και σας ρώτησα. Ακριβώς. Είναι ένας λοιπόν, ο πρώτιστος ρόλος είναι ο υποστηρικτικός θεσμός. Και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας με το περιεχόμενο του νόμου 4823 του 2021 αλλά και με τον τρόπο που διαχειρίζεται πολιτικά τη συγκεκριμένη διαδικασία ουσιαστικά έχει ταυτίσει τον σχολικό σύμβουλο, ένα διαμεσολαβητή της σχολικής μονάδας του εκπαιδευτικού με τους ίδιους τους γονείς, με τα ίδια τα παιδιά, με το να παρεμβαίνει ή να διαμορφώνει ένα πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων παρεμβάσεων, δυστυχώς το ταυτίζει μόνο με το ρόλο του αξιολογητή, με το ρόλο του διεκπαιρεωτή, που απλά θα βάλει έναν βαθμό σε ένα εκπαιδευτικό, είτε για να διοριστεί μόνιμα, είτε αύριο μεθαύριο για να συνδεθεί αυτή η αξιολόγηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, κυρία Δουλγεράκη, αύριο μεθαύριο η βαθμολογία στην αξιολόγηση να συνδεθεί με το μισθό του. Έχει προαναγγελθεί ούτως ή άλλως από τον Πρωθυπουργό, βέβαια είμαστε σε φάση προεκλογικής περίοδου, ότι από 1η-1η-24 θα υπάρξει ένα νέο μισθολόγιο που αυτόματα η αξιολόγηση θα συνδέεται με το μισθό. Άρα δεν είναι στόχος από την πλευρά του Υπουργείου να βελτιώσει το εκπαιδευτικό έργο. Στόχος του Υπουργείου είναι να συρρυκνώσει τους μισθούς των εκπαιδευτικών, να προβάλλει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και να πω και κάτι τελευταίο σε αυτό, ότι η διεθνής πρακτική, δηλαδή συστήματα αξιολόγησης που έχουν εφαρμοστεί σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα είτε ευρωπαϊκά είτε πανευρωπαϊκά, έχουν οδηγήσει αυτές τις χώρες που είχαν αυτό το μοντέλο αξιολόγησης στην αναθεώρησή τους, διότι μετά από χρόνια εμπειρίας και μελετών διαπιστώθηκε ότι δυστυχώς μετατοπίζεται ο ρόλος του ίδιου του σχολείου από παιδαγωγικό κύτταρο σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό. Ο εκπαιδευτικός, λόγω του άγχους και όλης αυτής της διαδικασίας να κάνει σεμινάρια, να μπει σε δειγματικές διδασκαλίες προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά, να ασχολείται κυρίως όχι με το διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο, αλλά να ασχολείται με το τι βαθμό θα πάρει, αν έχει την αύξηση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία του σχολείου, επηρεάζουν αυτό καθεαυτό το ρόλο του εκπαιδευτικού στην σχολική του τάξη και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας υιοθετεί ένα μοντέλο παροχημένο το οποίο ήδη έχει αναθεωρηθεί, όπως σας είπα, σε πάρα πολλές χώρες. Μου λέτε ότι συρρυκνώνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και το μισθολόγιο σας. Μου λέτε δηλαδή ότι δεν σας θέλει μέσα στα σχολεία, γιατί σε ελεύθερη μετάφραση εκεί το καταλήγεις και το πας, κύριε Μακράκη. Ακριβώς. Νομίζω με όρους δημοσιονομικούς και με όρους ενός παροχημένου μοντέλου αξιολόγησης, η κυρία Κεραμέως προσπαθεί με λόγια, όπως είπατε προηγουμένως με τις δηλώσεις αυτές, με αλλαγή κουλτούρας, αλλά δυστυχώς μας γυρίζει χρόνια πίσω και αυτό το μοντέλο αξιολόγησης δεν αποσυνδέεται και με άλλες ρυθμίσεις. Μάλιστα. Δηλαδή το ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε την τράπεζα θεμάτων ελάχιστη βάση εισαγωγής
με τα αποτελέσματα που είχαμε στο προηγούμενο σχολικό έτος, όπου πάρα πολλοί μαθητές δεν μπήκαν στα πανεπιστήμια, αλλά ταυτόχρονα ξεφύτρωσαν πάρα πολλά ιδιωτικά κολέγια, διαμορφώνεται ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικοποίησης του σχολείου σε όλο. Μάλλον ιδιωτικοποίηση εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. Τόσα θέματα ανοιχτά μέσα στα σχολεία, τα οποία θα έπρεπε να είχαν λυθεί και τα παιδιά μας να κάνανε μάθημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί φαίνεται ότι το σχολείο μπορεί και να διαμορφώσει εκτός από τις γνώσεις χαρακτήρες, αλλά δυστυχώς το έχουμε χάσει και δυστυχώς δεν ξέρω πού το πάμε πραγματικά όλο αυτό το πλαίσιο. Παγκόσμια ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού. Τώρα, τι να πεις για ένα φαινόμενο που δεν ξέρω πώς γιγαντώθηκε. Θα έχουμε στην κουβέντα μας και τον κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Νίκο Παπανικολάου. Πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Μακράκη, να μιλάμε σήμερα για άλλα νούμερα, για άλλες καταστάσεις? Ακριβώς. Ο σχολικός εκφοβισμός, τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο είναι διαχρονικό. Πάντοτε υπήρχε με άλλες μορφές, αλλά προφανώς και σε κάθε περίοδο έχει και διαφορετικές διακυμάνσεις. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της σχολικής βίας έχει δραματική αύξηση σε περιστατικά. Προφανώς με αφορμή τη σημερινή ημέρα και εμείς ως εκπαιδευτικοί, και δεν αρκούμαστε προφανώς τη σημερινή ημέρα, προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε και να διαμορφώνουμε, ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες, όλα εκείνα τα απαραίτητα ρεθίσματα, προκειμένου να μην βλέπουμε, δηλαδή να προλαμβάνουμε, και εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, αν θέλετε, στο να προλαμβάνουμε περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο, κυρία Δουγκυράκη, όπου τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέες ηλικίες έχουν περάσει διάφορα φαινόμενα τα οποία προφανώς επηρεάζουν και το συναισθηματικό τους πεδίο. Μα το πιο ανησυχητικό, το πιο ανησυχητικό από όλα είναι αυτό που είπατε, κύριε Μακρακέ, ότι δυστυχώς δεν είναι μόνο η αύξηση των φαινομένων αυτών μέσα στα σχολεία, είναι η αύξηση ή η παρουσία του φαινομένου αυτού από τις μικρές ηλικίες. Ναι, όντως. Και εδώ θα πρέπει λοιπόν, με αφορμή, το σχολιάζω αυτό και με το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη βία και τον εκφοβισμό στα σχολεία, ένα νομοσχέδιο τις προηγούμενες ημέρες, που δυστυχώς και η κριτική μας σε αυτό ήταν ότι παρέμεινε κυρίως σε τίτλους βαρύγδουμπους, χωρίς να εστιάσει κυρίως στο κομμάτι της αντιμετώπισης και της πρόληψης. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο εκπαιδευτικός, καταρχάς, για να προλαμβάνουμε τέτοια φαινόμενα ή για να την αντιμετωπίζουμε εξ αρχής και όχι αυτά να παίρνουν διαστάσεις τα οποία μπορεί να περάσουν σε μεγάλο βαθμό τα συναισθήματα, την ψυχή του θύματος που εν προκειμένου μιλάμε για παιδιά και μαθητές, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ολιστικά. Δεν μπορεί από μόνος του εκπαιδευτικός να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα, διότι πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος στα σχολεία, πρέπει να υπάρχει κοινωνικός λειτουργός. Και το λέω αυτό διότι στο νομοσχέδιο, στο νόμο πλέον που υπάρχει και ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες, η μέρημνα για την καταγραφή των περιστατικών μπορεί να πάμε σε μια πλατφόρμα, δηλαδή σε μια ψηφιακή πλατφόρμα πλέον στις σχολικές μονάδες για καταγραφή περιστατικών, είτε ανώνυμων είτε επώνυμων. Εδώ, πρώτο σχόλιο, ότι ελοχεύει ο κίνδυνος πολλά περιστατικά να μην είναι αληθή, δηλαδή θα πρέπει να ελέγχονται αυτού του είδους τα περιστατικά και ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αναλώνεται σε αυτό, δηλαδή σε ανώνυμα περιστατικά τα οποία ίσως δεν υφίστανται, αλλά επειδή μπορεί να υπάρχει μια αντιπάθεια, εγώ να πάω να καταγγέλω ένα περιστατικό. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ομάδα ελέγχου και από το Υπουργείο Παιδείας στα ποια περιστατικά, με τη βοήθεια της σχολικής μονάδας, είναι αυτό που λέτε ολιστική παρέμβαση και βοήθεια που θα πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος συνέργεια. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος του σχολικού συμβούλου που μιλούσαμε πριν από λίγο, και όχι να είναι ο ρόλος του επιθεωρητή για να αξιολογήσουν εσάς και τον κάθε συνάδελφό σας, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει εκείνος ο τρόπος που μπορείτε να αξιολογηθείτε.